χαιρετίζουμε τους δεκάδες χιλιάδες του λαού μας που κατάφεραν να κρατήσουν ψηλά τη σημαία των συμφερόντων της εργατικής τάξης του λαού μας παρά τους εκβιασμούς, παρά τα διλήμματα, παρά το καλπονοθευτικό σύστημα με το οποίο διεξάγονται αυτές οι εκλογές. Δείχνουν ότι μια σταθερότητα ριζώνει στη σχέση του κόμματος με ευρύτερα λαϊκά στρώματα, με δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους παραπάνω, που βγαίνουν μέσα από αγωνιστικούς δεσμούς και στους χώρους δουλειάς και στη λαϊκή συνοικία. Αποτυπώνεται πάλι ένας αθροιστικά αρνητικός συσχετισμός από μια αυτοδύναμη κυβέρνηση, η οποία επικαλείται ότι θα εφαρμόσει με πυγμή το αντιλαϊκό πρόγραμμα, έχοντας στο τσεπάκι της, όπως και το προηγούμενη τετραετία, τη συμπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, έχοντας στο τσεπάκι της νέα κόμματα φωτοβολίδες που κλέψαν την ψήφο για να την επιστρέψουν στη σταθερότητα της εφαρμογής του βάρβαρου συστήματος, το οποίο θα εφαρμόσει άμεσα με πυγμή τα αντιλαϊκά προαπαιτούμενα του Ταμείου Ανάκαμψης Δημοσιονομικής Σταθερότητας. Χτυπήματα δηλαδή συντριπτικά απέναντι στα συμφέροντα και στα εναπομείναντα δικαιώματα. Λέμε προς πάσα κατεύθυνση. Δεν υπάρχει αυτοδύναμη και παντοδύναμη κυβέρνηση για να εφαρμόσει αυτά με πιο δυνατό πλέον κουκουέ. Να ξεχάσουν όσοι μπήκανε ως μηχανισμοί του μεγάλου κεφαλαίου των εφοπλιστών και των βιομηχάνων, ότι θα μπορέσουν να αποτελέσουν το ρόπαλο πάνω από τα κεφάλια των μεταναστών, των εργατών, των αγροτών του λαού μας, για να περάσουν αυτά τα προαπαιτούμενα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι πιο δυνατό, πιο έμπειρο και θα δώσει τη μάχη με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να κυριαρχήσουν και να κυβερνήσουν τα συμφέροντα των εργατών και των λαϊκών στρωμάτων σε όλα τα μέτωπα, έως ότου δυναμώσει σε τέτοιο βαθμό που να κυβερνήσει ουσιαστικά ο λαός μας συνολικά στον πλούτο που παράγει.